Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 30 Ιανουαρίου και στο επίκεντρο της επικαιρότητας και σήμερα φυσικά βρίσκεται το Σκοπιανό και η επίσκεψη του ειδικού διαπραγματευτή του ΟΗΕ, του Μάθιου Νίμιτς, στην Αθήνα, ο οποίος είχε συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, όσο και με τον Τομεάρχη Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουμουτσάκο. Διαπιστώθηκε ένα θετικό κλίμα στην συνάντηση με τον κύριο Κοτζιά. Το επισήμανε και ο ίδιος ο κύριος Νίμιτς. Έκανε λόγο για ειλικρινή και ενέργεια εκ μέρους της Αθήνας σε ό,τι αφορά την επίλυση του ζητήματος που αφορά στο ονοματολογικό των Σκοπίων, ενώ τόνισε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί η ευκαιρία, να δράξουν ευκαιρία όπως χαρακτηριστικά είπε και οι δύο πλευρές, και τα Σκόπια και η Αθήνα, προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση. Κατά τα άλλα, τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο επερχόμενο συλλαλητήριο την Κυριακή στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, όπου φαίνεται ότι θα συμμετέχουν αρκετές χιλιάδες κόσμου και όπως φάνηκε και με βάση την είδηση που βγήκε προηγουμένως, θα συμμετέχει και η Εκκλησία με βάση τα όσα προανήγγειλε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά εδώ με τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Ιάσονα Πιπίνη, τον οποίο καλωσορίζω στο στούντιο. Καλησπέρα, Ιάσονα. Πάμε να δούμε λίγο όμως τα όσα υπόθηκαν μετά τη συνάντηση που είχε ο κύριος Νίμιτς με τον κύριο Κοτζιά. Να δούμε τι είπε ο ίδιος και τι είπε και ο Υπουργός, γιατί φαίνεται ότι βγάλαμε κάτι καινούριο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες για το που κινούμαστε. Πάμε να δούμε λοιπόν τις δηλώσεις του κύριου Νίμιτς. Πολύ επικοδομητική συνάντηση. Γνωρίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι εξαιρετικά ειλικρινής και έχει τη θέληση για να καταλήξει σε μια επίλυση του ζητήματος. Γνωρίζουμε ότι τα ζητήματα είναι ακαμφθόδη που τα έχουμε συζητήσει επί μακρόν, αλλά πιστεύω ότι τώρα υπάρχει πραγματική θέληση και το ίδιο νομίζω ότι συμβαίνει στα Σκόπια. Πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια επίλυση του ζητήματος. Είμαι ιδιαιτέρως αισιόδοξος για τη συνάντηση που είχα και θα έχω, αλλά και για τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Θα συζητήσουμε έτσι περαιτέρω, αύριο μεταβαίνω στα Σκόπια, έτσι ώστε να έχω και εκεί επικοδομητικές συζητήσεις με την κυβέρνηση. Νομίζω ότι τώρα υπάρχει ένα momentum, μια πρόσφορη στιγμή και πρέπει να αδράξουμε αυτή τη στιγμή. Το να περιμένουμε ή να καθυστερούμε τα πράγματα δεν είναι λογικό πουθενά, ούτε εδώ, ούτε εκεί, στο βόρειο γείτονα. Έχουμε συζητήσει επί μακρόν αυτά τα ζητήματα για 25 έτη και όλοι γνωρίζουμε ποια είναι τα ακαμφθόδη θέματα. Πιστεύω ότι τώρα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις και πιστεύω ότι πλησιάζουμε. Άρα, νομίζω ότι επί του παρόντος, και όπως το βλέπω εγώ, μιλάμε για κάποιες εβδομάδες συζητήσεων που θα ακολουθήσουν για να δούμε πού είμαστε και μετά πρέπει να επαναξιολογήσουμε την κατάσταση. Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Νίμιτς και Ιάσονα. Η αλήθεια είναι ότι διαβλέπουμε έτσι μια θετικότητα εκ μέρους του ιδίου. Από την άλλη όμως είδαμε ότι ο τομεάρχης εξωτερικών, ο κύριος Κουμουτσάκος, αντί να εκφράζει αισιοδοξία, εξέφρασε ανησυχία. Και πρωτού δούμε όμως πού έγκυται αυτή η ανησυχία, γιατί είχε, όπως είπαμε, συνάντηση και ο ίδιος με τον κύριο Νίμιτς, πάμε να δούμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Κοτζιάς μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Νίμιτς και μία μέρα μετά τη γνωστοποίηση ότι πρόκειται να αποστείλει σύμφωνο στην πλευρά των Σκοπίων που θα αποτελεί μία λύση πακέτο όχι μόνο για το ονοματολογικό αλλά και για την απαλυφή του αλυτρωτισμού εκ μέρους των Σκοπίων. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του κύριου Κοτζιά. Είχαμε μία δημιουργική παραγωγική συνάντηση με τον κύριο Νίμιτς. Του εξήγησα την πρότασή μας για το σύμφωνο, του είπα ότι κατά γνώμη μου μπορεί και πρέπει να εμπεριέχει, του είπα τη σκέψη μου που βρίσκω τις προτάσεις του θετικές και μπορούμε να τις υιοθετήσουμε και που έχουμε προβληματισμούς, αλλά και εκεί που έχουμε προβληματισμούς του πρότεινα εναλλακτικές λύσεις και μεθόδους. Νομίζω ότι καλή την πίστη πρέπει να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τα άλλα τα αφήνω σε αυτούς που θέλουν να κάνουν κριτική χωρίς λόγο. Η άλλη πλευρά ξέρει για το σύμφωνο, απλώς το περιεχόμενό του το επεξεργαζόμαστε εμείς. Mm-hmm. Δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα.
Αυτά είπε ο κύριος Κοντζιάς. Πάντως, σε τελείως διαφορετικό κλίμα, η Άσον, όπως προείπα, ήταν η δήλωση του κυρίου Κουμουτσάκου. Ναι, και... πάντως, πριν πούμε για τον κύριο Κουμουτσάκου, νομίζω ότι εδώ υπάρχει και μια αντίφαση στις τοποθετήσεις του κύριου Νίμιτς και του κύριου Κοντζιά. Αντίφαση, ο κύριος Νίμιτς, την δήλωση που ακούσαμε λίγο πριν, είπε ότι χρειάζονται κάποιες εβδομάδες συζητήσεων. Και ο κύριος Κοντζιάς στη δήλωση, νομίζω δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο απόσπασμα που παίξαμε τώρα, αλλά δήλωσε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Γιατί ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους λίγο αργότερα, ήταν μεγαλύτερη δήλωση. Είπε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Και ότι όταν του είπαν οι δημοσιογράφοι ότι έχετε πει για το πρώτο εξάμεινο, η κυβέρνηση δηλαδή, ότι πρέπει να υπάρξει λύση, το πρώτο εξάμεινο του 18, ο κύριος Κοντζιάς είπε ότι μπορεί να πάμε και πιο μετά. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι δεσμευτικό. Δηλαδή, άμα δεν βρεθεί λύση, μπορεί και να παραταθούν οι διαβουλεύσεις ή οι διεργασίες για την εξεύρεση. Ναι, βέβαια, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον από την πλευρά των Βρυξελών. Υπάρχει η σύνοδος κορυφής τον Μάιο και η σύνοδος του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι τον Ιούλιο. Όπου εκεί πρέπει να υπάρχει μια πρόοδος. Αλλά νομίζω ότι τώρα πια είναι και ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή, τώρα είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Ναι. Δεν ξέρουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες βασικές, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτό το οποίο προωθείται είναι μια χρήση, ένα όνομα σλαβικό, για το οποίο θα είναι αμετάφραστο. Εκεί ήθελα να πάμε τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε κάτι πιο συγκεκριμένο σε επίπεδο πρότασης εκ μέρους της Ελλάδας από τον κύριο Κοντζιά και σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες. Η αλήθεια είναι ότι απέχει πολύ από αυτό που ακούγαμε ως σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία, η συλλαβική χρήση του όρου Μακεδονία που θα είναι αμετάφραστη. Το θέμα είναι όμως ότι κάτι αντίστοιχο το είχε θέσει και ο κύριος Καμένος στο παρελθόν. Πόσο ρεαλιστικό είναι το συγκεκριμένο? Αυτό μπορεί να σκοντάψει έτσι κι αλλιώς στην πλευρά των Σκοπίων. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια πολύ αδύναμη κυβέρνηση στην πλευρά των Σκοπίων αυτή τη στιγμή. Βασικά, έχουμε δύο αδύναμες κυβερνήσεις. Η μία η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαία γραμμή από την κυβέρνηση από τους δύο κυβερνητικούς εταίρους, από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μια κυβέρνηση αδύναμη των Σκοπίων. Ο κύριος Κοντζιάς ο ίδιος είπε χθες στην ΕΡΤ ότι η κυβέρνηση των Σκοπίων αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα. Και ο ίδιος ο κύριος Κοντζιάς είπε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει αλλαγή του Συντάγματος, ο κάθε πρωθυπουργός, ένας επόμενος πρωθυπουργός, μπορεί να μην, ουσιαστικά να μην επικυρώσει αυτές τις αλλαγές, να αλλάξει δηλαδή την όποια συμφωνία υπάρξει. Στο θέμα του αλυτρωτισμού. Και αυτό είναι το δεύτερο αγκάθι. Υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος. Των Σκοπίων. Από εκεί και πέρα όμως το θεωρεί λιγότερο ρεαλιστικό, θα μπορούσαμε να πούμε, δεδομένου ότι δεν έχει ο κύριος Ζάεφ την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή. Νομίζω ότι αυτό είναι το μειονέκτημα, το βασικό μειονέκτημα, ότι έχουμε δύο αδύναμες κυβερνήσεις. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή ποντάρει περισσότερο σε κάποιες ψήφους, σε κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενδεχομένως την κυρία Μεγαλοοικονόμου που προσχώρησε πρόσφατα. Από τη στιγμή εννοώ που δεν έχει τις ψήφους στον ΑΝΕΛ. Ενδεχομένως ένα-δύο βουλευτές στον ΑΝΕΛ και ενδεχομένως κάποιους βουλευτές από το κίνημα αλλαγής. Πιθανότατα είναι σχεδόν βέβαιο έτσι, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μετρήσει τα κουκιά και γι' αυτό και προχωράει τις συζητήσεις αυτές. Ότι ίσως να έχει μετρήσει και να έχει υπολογίσει ότι βγαίνουν οι ψήφοι που χρειάζονται για να περάσει η συμφωνία. Αν με επιτρέπεις, υπάρχει μία πρόταση τώρα στο τραπέζι που προσυδειάζει πολύ με αυτό το οποίο γνωστοποίησε ως προτίμηση θέσης για το θέμα του Σκοπιανού ο κύριος Θοδωράκης το Σάββατο, μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στην ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών. Και ο ίδιος ο κύριος Θοδωράκης έκανε λόγο για σλαβική χρήση του όρου Μακεδονία, για μετάφραστο όρο που θα είναι μόνο, όπως είπα, στα σλαβικά. Και μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να είναι μία λέξη. Αυτό δεν είναι και πολύ μακριά από αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κοντζιάς χτες και που παρουσίασε ως βάση του προσυμφώνου που θα καταθέσει στην πλευρά των Σκοπίων. Αυτό σίγουρα ικανοποιεί την ελληνική πλευρά. Ναι. Δεν ξέρουμε κατά πόσον ικανοποιεί τη σκοπιανή πλευρά. Και αυτό είναι το ένα μεγάλο αγκάθι. Δηλαδή, το δεύτερο μεγάλο αγκάθι είναι το θέμα του αλυτρωτισμού για την Ελλάδα, βέβαια. Δηλαδή, εάν δεν λυθεί το θέμα του αλυτρωτισμού, πολύ δύσκολα θα περάσει μια τέτοια συμφωνία από τη Βουλή και μια τέτοια συμφωνία, ακόμη και αν περάσει, έχει πολύ μεγάλο κόστος για την κυβέρνηση. Και αυτό το θέτουν ως προαπαιτούμενο όλες οι πολιτικές δυνάμεις σχεδόν. Έτσι, ακούμε και τη Νέα Δημοκρατία που το θεωρεί έτσι όρο και προϋπόθεση. Ακούμε και την κυβέρνηση το θεωρεί ως προϋπόθεση, αλλά δεν έχουμε καταλάβει αν είναι ξεκάθαρο για εκείνη το αν είναι απαραίτητη η αλλαγή του Συντάγματος. Πάντως αυτό το οποίο. Και το ίδιο και το κίνημα αλλαγής, όχι ακόμα κίνημα αλλαγής, Δημοκρατική Συμπαράταξη στο ποτάμι, πάλι στο ίδιο, στην ίδια πορεία νομίζω. Αυτό το οποίο διαφαίνεται από τις συζητήσεις μέχρι στιγμής, γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι είναι πιο ξεκάθαρο το τοπίο πια. Είναι, πράγμα. Είναι ότι
ενδεχομένως το θέμα του αλυτρωτισμού, οι αλλαγές στο Σύνταγμα, να γίνουν κατά τη διάρκεια της ενταξιακής πορείας των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή εκεί να ανοίξει αυτό το ζήτημα και ενδεχομένως να απαλληφθούν αυτοί οι όροι από το Σύνταγμα. Σε δεύτερο χρόνο, αφού σε δεύτερο χρόνο. Αυτό δεν αυτό το θέλει βέβαια κανένας. Όμως και το απέκλεισε και ο κύριος Κοντζιάς. Τον ακούσαμε χθες να λέει ότι πρόκειται να καταθέσει συμφωνία πακέτο, συνολική λύση. Δεν θα τμηματοποιηθεί. Δεν θα υπάρξει σαλαμοποίηση, γιατί είναι και ο δημοφιλής όρος των ημερών. Δεν θα υπάρξει δηλαδή τμηματική εξέβρεση λύσης μόνο για το νοματολογικό και σε ό,τι αφορά τον αλυτρωτισμό, το δούμε σε δεύτερη φάση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι στο τραπέζι. Εκεί έγινε και η μεγάλη ένσταση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Και η δήλωση την οποία αναφέρθηκες του κύριου Κουμουτσάκου μετά τη συνάντηση με τον Μάθιο Νίμιτς, ότι το θέμα του αλυτρωτισμού δεν μπορεί να πάει για μετά. Δηλαδή θέλουμε μια ενιαία λύση, λέει η Νέα Δημοκρατία, κάτι το οποίο είναι και αυτονόητο. Δηλαδή λες ότι 25 χρόνια είχαμε αυτό το πρόβλημα. Εγώ δέχομαι ότι η κυβέρνηση έχει δίκιο ότι κληρονόμησε αυτό το πρόβλημα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και δέχομαι επίσης ότι έχει δίκιο ότι έχει μια διάθεση να λύσει αυτό το πρόβλημα. Αλλά λέμε ότι μετά από 25-30 χρόνια πάει η Ελλάδα να λύσει αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον να λυθεί συνολικά, να υπάρχει μια ενιαία λύση και να είναι και στα δύο ζητήματα, και στο ονοματολογικό δηλαδή, το οποίο φαίνεται ότι ενδεχομένως πιο εύκολα λύνεται. Και το δεύτερο είναι το θέμα του αλυτρωτισμού. Δηλαδή, τι να την κάνεις τέτοια λύση όταν δεν έχεις λύσει το θέμα του αλυτρωτισμού. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Κουμουτσάκος, ο αρμόδιος τομεάρχης, ο οποίος είχε τη συνάντηση με τον Μάθιο Νίμιτς νωρίτερα σήμερα. Η λύση πρέπει να είναι ενιαία και αδιαίρετη και να προβλέπει πρώτον την εξάλληψη κάθε μορφής αλυτρωτισμού από τη γειτονική χώρα. Δεύτερον, αποδεκτή από τους Έλληνες ονομασία. Και τρίτον, την υιοθέτησή της για όλες τις χρήσεις και από όλους. Είναι προφανές ότι μόνη εγγύηση για όλα αυτά είναι η αλλαγή του Σκοπιανού Συντάγματος. Μάλιστα. Με εξάλληψη του αλυτρωτισμού, κάτι το οποίο είναι σαφές, έτσι. Χρήση εναντί όλων, εξίσου σαφές και νομίζω πάει για θέση και της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά. Που να είναι μια πρόταση αποδεκτή από τους Έλληνες, αυτό δεν το καταλαβαίνω πολύ, είναι λίγο πιο γενικό. Οπότε και εκεί εστιάζεται, να πούμε, και η πολιτική αντιπαράθεση, η οποία μένεται από χθες, ναι, και έχει πάρει τη μορφή βιντεομαχιών. Πάμε να δούμε όμως, γιατί σήμερα είχαμε μια περαιτέρω εξέλιξη και μια νέα επίθεση που εξαπέλυσε το Μαξίμου, με νέο βίντεο που έφερε στην επιφάνεια μετά το χθεσινό, στο οποίο ουσιαστικά φαίνεται να παρέθεσε τα λεγόμενα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1994. Όταν δηλώσεις τώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πίσω περί αυτού πρόκειται. Ναι, γίνονται. Ξεθάβονται δηλώσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα λησβερίσι κατηγοριών. Η μεν κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι δεν έχει καθόλου μία σαφή γραμμή για το θέμα και η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει μία γραμμή. Σε αυτό νομίζω συνοψίζονται και τα βίντεο τα οποία παραθέτουν και η μία και η άλλη. Ο κύριος Παπάς επίσης σε κυριακάτη εφημερίδα, ναι, ανέφερε και ότι για τον κύριο Σαμαρά, αναφέρθηκε στον κύριο Σαμαρά λέγοντας ότι είχε δεχθεί ουσιαστικά τον όρο Μακεδονία σε κάποια συμφωνία που είχε γίνει τότε. Το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρει ακόμη και μας πάει ακόμη και στο 1977, στην κυβέρνηση τότε. Του 1977, η οποία ουσιαστικά, από ό,τι λέει η κυβέρνηση, είχε δεχθεί τον όρο της μακεδονικής εντός εισαγωγικών γλώσσας στον ΟΗΕ. Ναι. Είναι ζητήματα τα οποία μας πάνε πάρα πολύ πίσω. Και εντάξει, νομίζω και το ίδιο το θέμα όμως πάει πολύ πίσω. Το θέμα είναι τώρα όμως τι κάνουμε. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Οι άνθρωποι που έχουν αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια τους. Είναι η επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος, που σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα έχει πολιτικά ωφέλη για καμία πολιτική δύναμη, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Είναι και προφανές ότι στο παρελθόν έχουν γίνει λάθη και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Έτσι, δηλαδή ακριβώς, δεν νομίζω ότι ωφελεί αυτή τη στιγμή να λέμε τι έγινε το 77, το 92, το 95, τι είπε ο Τσίπρας, ο Σαμαράς. Το θέμα είναι τώρα, εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές για να υπάρξει μια λύση. Χθες λοιπόν το Μαξίμου διέρευσε βίντεο το οποίο ουσιαστικά έφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1994 να κάνει λόγο για παράδεκτη στάση το 1994, αφού είχε πέσει η κυβέρνηση. Αφού είχε πέσει η κυβέρνηση, ναι. Και έκανε λόγο για παράδεκτη στάση όσων θεωρούν ότι δεν είναι σωστή μια σύνθετη ονομασία, γιατί τελικά θα πάμε στο σκέτο Μακεδονία.
Είχαμε μετά την απάντηση φυσικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης που παρέθεσε άλλα βίντεο για να δείξει τη μη ενιαία στάση μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων. Μία δήλωση του Πρωθυπουργού και μία δήλωση του κυρίου Καμένου, ο οποίος έλεγε ότι δεν δέχεται καμία ονομασία με τον όρο Μακεδονία, ούτε Νόβα Μακεδόνια, ούτε Βόρεια Μακεδονία, ούτε Σλαβικά μόνο με τον όρο Μακεδονία. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα όμως επανέρχεται το Μαξίμου με νέο βίντεο και θέλω να δούμε λίγο σε τι συνίσταται. Αναφέρεις το βίντεο το οποίο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Μαξίμου με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σε μια παλαιότερη, έτσι αρκετά παλαιότερη εκπομπή, όταν ακόμη ο κύριος Γεωργιάδης ήταν στο Λαός, είχε χαρακτηρίσει την κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας ότι ο κύριος Καραμανλής έκανε μια απίστευτη κολοτούμπα, έλεγε, και ότι ξεπούλησε τη Μακεδονία. Πάνω σε αυτό η κυβέρνηση, το Μαξίμου, ζητάει από τη Νέα Δημοκρατία να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Αλλά αυτό το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση σε αυτό είναι ότι υπάρχουν βίντεο τα οποία κατασκευάζονται τώρα. Δηλαδή έχουν πάρει φωτιά οι μονταζιέρες και από τις δύο πλευρές, προφανώς. Αλλά το συγκεκριμένο βίντεο, για παράδειγμα, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, αν έχουμε την ευκαιρία, θα τον ρωτήσουμε και μετά. Θα τον έχουμε, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε τόσο τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γεωργιάδη, όσο και τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαχαριάδη. Στο δεύτερο μέρος. Και θα μπορούσε να μας πει γι' αυτό. Αλλά βλέπουμε... πάμε να πάρουμε μια γεύση από το συγκεκριμένο βίντεο, να δούμε λίγο το περιεχόμενο των λεγόμενων του κύριου Γεωργιάδη, προτού απαντήσει από το βήμα της εκπομπής. Αυτή η απίστευτη υποχώρηση, για να μην χρησιμοποιήσω μια πιο βαριά έκφραση, το τονίζω. Αυτή η απίστευτη κολοτούμπα του Μακεδόνος τρομάρα του Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος μπαίνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός που ξεπούλησε τη Μακεδονία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατάλαβε, πιστεύω, κάθε καλοπροαίρετος πολίτης ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει στάση από την εθνική γραμμή του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών του 1992 και όπως καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει, για να το πούμε με απλά ελληνικά, ότι στην πραγματικότητα ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Βακογιάννη προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό και τους ψηφοφόρους τους. Πρόκειται για μια πρόστιχη πράξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι ακόμα χειρότερη από την ίδια την πράξη της υποχωρήσεως. Αυτό έβγαλε στη δημοσιότητα. Αρκετά επικριτικός εκείνη την περίοδο, Άδωνης Γεωργιάδης. Ως βουλευτής του λαός τότε. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι και άλλοι βουλευτές έχουν μεταφερθεί από το ένα κόμμα στο άλλο και έχουν αλλάξει και θέση ανάλογα με αυτό που πρεσβεύει το κάθε κόμμα. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να ακούσουμε την απάντηση του ίδιου κ. Γεωργιάδη. Πάντως, είδαμε πάνω δεξιά ότι είναι από την εφημερίδα των συντακτών έχει κοπεί αυτό το βίντεο. Πριν από δύο μέρες ανέβηκε στο διαδίκτυο. Και το αξιοποίησε το Μαγάρο Μαξίμου. Και το παίρνει το Μαξίμου και το. Ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι η διαδικασία, αλλά πάντως εμένα με βάζει ένα προβληματισμό. Πώς λειτουργεί όλο αυτό το. Το ζήτημα τώρα με τα βίντεο, τα σποτάκια, οι επιθέσεις δηλαδή που γίνονται, το οποίο μέσα από το διαδίκτυο κυρίως γίνεται. Είναι κάπως προβληματικό αυτό. Αντί να εστιάζουμε λίγο στο να δημιουργηθεί αυτό που λέμε εθνική γραμμή, συνενέσεις, εθνική ομοψυχία για ένα εθνικό ζήτημα, βλέπουμε τις πολιτικές δυνάμεις, την αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση να αναλώνονται σε επικοινωνιακά παιχνίδια εκατέρωθεν. Δηλαδή να εξαπολύει ο ένας επίθεση κατά του άλλου για το τι είπε, να εξαπολύει ο δε επίθεση στον πρώτο για το γεγονός ότι δεν έχει νέα στάση. Μα το θέμα είναι ότι θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε τον ένα με τον άλλο τρόπο, ώστε από αυτή τη διαπραγμάτευση να βγει κάτι θετικό προς όφελος της ίδιας της χώρας μας. Έτσι δεν είναι. Συνένεση δεν υπάρχει. Δηλαδή θεωρώ ότι το υπόλοιπο είναι καθαρά. Για κομματικούς λόγους και όχι για λόγους εξυπηρέτησης του εθνικού συμφέροντος. Αυτό το οποίο λένε πολλά κοινοβουλευτικά στελέχη είναι ότι ουσιαστικά και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, ουσιαστικά προσπάθησε να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη φέρνοντας στην επιφάνεια το ζήτημα αυτών των Σκοπίων. Βέβαια, υπήρξαν εξωτερικές πιέσεις για τη λύση του προβλήματος. Ότι υπήρξαν, υπήρξαν. Είναι δεδομένο αυτό. Το αλλά είδαμε από την άλλη... και από το όσα είπε ο κ. Λεβέντης λόγω. Πίεσης, όπως είχε πει, του αμερικανικού παράγοντα να εξευρεθεί λύση. Ακούσαμε και τον Αμερικανό πρεσβευτή εδώ στη συνέντευξη που παραχώρησε να εκφράζει την εμπιστοσύνη του προς τον Μάθιο Νίμις για να βρεθεί άμεσα μια λύση. Καταλαβαίνουμε ότι ο Αμερικανικός παράγοντας θέλει μια άμεση λύση. Δεν είναι κάτι θεωρητικό. Ναι, και βέβαια ωφελεί και την Ελλάδα, γιατί μια αποσταθεροποίηση στα Βαλκάνια, δηλαδή εάν τα Σκόπια θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκαλέσουν πρόβλημα στην Ελλάδα, γιατί μια αποσταθεροποίηση προφανώς σίγουρα δεν μας ωφελεί σαν χώρα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι φαίνεται, αυτό που λένε πολλοί, πολλά έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη, ότι
Ο ΣΥΡΙΖΑ επεδίωξε να προκαλέσει πρόβλημα στην αντιπολίτευση, κυρίως στην αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί είναι προφανές ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα αυτό. Και από την άλλη πλευρά και στα υπόλοιπα κόμματα. Προσπάθησε να κάνει τη δική της αδυναμία ως να φαίνεται μικρότερη εντός εισαγωγικών ένα της αδυναμίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μόλις είδε ότι δεν υπάρχει νέα γραμμή, καταλαβαίνω εγώ, έριξε για λίγο τον μπαλάκι στην εξέδρα για να εκθέσει και την αξιωματική αντιπολίτευση ως προς το γεγονός ότι δεν έχει νέα γραμμή. Δεν της βγήκε. Κοίταξε, αν αυτή ήταν η πρόθεση. Δεν υπάρχει νέα γραμμή, δεν υπάρχει. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Πάντως δεν προκάλεσε και πρόβλημα. Ούτε στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν υπάρχει νέα γραμμή, ούτε στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν γελιόμαστε. Αν έγινε με αυτό το σκοπό, σίγουρα δεν έχει πρόβλημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είδαμε ότι έχει μία άποψη. Την οποία την εξέφρασε ο κύριος Κουμουτσάκος για το θέμα του αλυτρωτισμού, για το θέμα της ονομασίας. Ναι, είχε πει ότι βάση για κάθε συζήτηση είναι η εξάλληψη του αλυτρωτισμού. Και είδαμε και ότι δεν απαγορεύει, δηλαδή δεν υπάρχει γραμμή απαγόρευσης στα στελέχη της Νέα Δημοκρατίας που ενδεχομένως θα πάνε στο συλλαλητήριο την Κυριακή. Και μπορεί να βρίσκεται με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, δεν έχει αποκηρύξει τα συλλαλητήρια. Βέβαια, είδαμε διαφορετική στάση και στο θέμα σε αυτό και από την Εκκλησία, που είπες και εσύ πριν, ότι αρχικά ο Ιερώνυμος είχε πει ότι τα συλλαλητήρια δεν βοηθούν, ότι χρειάζεται συνένεση. Τώρα βλέπουμε ότι. Ναι, γιατί και η Εκκλησία διχάστηκε. Άλλοι πήγαν στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, Μητροπολίτες, Ιεράρχες κτλ. Αλλά η Ιερά Σύνοδος είχε αποφασίσει κάτι άλλο. Τώρα, νεότερη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου αποφάσισε ότι είναι επιτρεπτή και η συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Αθήνας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και εκεί έχουμε μία αναδίπλωση, δεδομένου ότι δεν είναι ωραίο να φαίνεται ότι η Εκκλησία είναι διασπασμένη σε ένα θέμα εθνικό. Βέβαια, εμένει στη θέση της ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος Μακεδονία. Νομίζω ότι ορόσημο στην αλλαγή στάσης και για την Νέα Δημοκρατία και για την Εκκλησία, ορόσημο ήταν το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη συμμετοχή που υπήρξε και ο αντίκτυπος που υπήρξε, νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ κέριο για την διαμόρφωση της θέσης και της Εκκλησίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πάμε τώρα, πριν κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την συνάδελφο την Ειρήνη Γεωργιλέα για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες με τη φορολοταρία, η οποία κλήρωσε. Ειρήνη. Κλήρωσε, 6 ώρα ήταν η συγκεκριμένη κλήρωση. Είναι για όλες τις συναλλαγές που έγιναν το Δεκέμβριο με πλαστικό χρήμα. Να υπενθυμίσουμε πως έγιναν 3 συνολικά το 2017, οι 2 αφορούσαν τις συναλλαγές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου και η 3η αφορούσε όλο το 2017. Σήμερα λοιπόν κληρώνουμε για τον Δεκέμβριο, κληρώνει για το Δεκέμβριο του 2017. Η Χίλη είναι η τυχερή, καλό θα είναι να τσεκάρουν τους λογαριασμούς τους στο TaxisNet, καθώς μετά την κλήρωση έρχεται ένα ειδοποιημένο μήνυμα στο λογαριασμό που έχει ο καθένας στο TaxisNet, αλλά και ο ίδιος ο φορολογούμενος μπορεί με τον λογαριασμό του, με τους κωδικούς τον έχει που δηλώσει έχει στο Taxis, ακριβώς, έτσι, ναι, να ξέρει τους κωδικούς του. Ναι, ναι, θα πρέπει να ξέρει τους κωδικούς του κάποιος για να μπορέσει να μπει στην εφαρμογή και να τσεκάρει τους λαχνούς που είχε και αν κέρδισε ή όχι. Και επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι θα έπρεπε να είχαν δηλώσει όλοι IBAN, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Τουλάχιστον αυτό μας δείχνουν τα στοιχεία που έχουμε, καθώς κάποια χρήματα, τα οποία όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ανέρχονται στα 3 εκατομμύρια ευρώ, είναι αδιάθετα, καθώς δεν έχουν επιστωθεί στους λογαριασμούς. Αρκετοί δεν έχουν δηλώσει τον λογαριασμό τους στην τράπεζα, τον IBAN, και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν λάβει το ποσό, τα 1.000 ευρώ για τα οποία έχουν κληρωθεί. Να πούμε ότι περίπου είναι ένα ποσοστό 30% που δεν έχει δηλώσει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Ένα ψηλό ποσοστό. Ακριβώς, και είναι και 3 μήνες. 3 μήνες περιθώριο έχουν. Εντάξει, τώρα ηλικιωμένοι να μπουν στη διαδικασία να δηλώσουν λογαριασμό, νομίζω είναι και λίγο δύσκολο και λίγο άγνωστο για αυτούς ως διαδικασία. Καλό θα κάνουν όμως να το τσεκάρουν. Με τη βοήθεια κάποιου άλλου ακριβώς, με το λογιστή στην καλύτερη περίπτωση, έτσι ώστε να λάβουν αυτά τα χρήματα, τα οποία να υπενθυμίσουμε πως είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν αποτελούν εισόδημα. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια ακράτηση υπέρ δημοσίου ή υπέρ τρίτου. Να και κάτι που δίνει το κράτος, γιατί συνήθως μας παίρνει. Να ευχαριστούμε θερμά την Ειρήνη Γεωργιλέα.
Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε σε αυτό το σημείο το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να υποδεχθούμε στη συνέχεια τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Κώστα Ζαχαριάδη. Σε λίγο. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, για να καλωσορίσουμε τώρα στο στούντιο εδώ τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Και τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, με βλέπετε λίγο ζαλισμένο, γιατί κάνω όλη τη μέρα τηλέφωνα για την πίτα μου που έχω την άλλη Δευτέρα. Α, μάλιστα. Στο Κάραβελ είστε κι εσείς προσκεκλημένοι. Ο κύριος Ζαχαριάδης, αν θέλει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα που αφορά στο Σκοπιανό και στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα. Κύριε Ζαχαριάδη, θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, γιατί είχαμε σήμερα και την επίσκεψη του Μάθιου Νίμιτς και φαίνεται ότι εξελίσσεται σε ένα θετικό κλίμα, το οποίο όμως φαίνεται ότι διαταράσσεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ενιαία φωνή και μια ενιαία θέση εκ μέρους της κυβέρνησης. Κάτι για το οποίο σας ασκεί συχνά κριτική και αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλω να μου πείτε, παράτσι βεβαίως του κ. Καμένου, ότι δεν πρόκειται να απειλήσει την κυβερνητική ευστάθεια, δεν πρόκειται να παραιτηθεί για το ζήτημα, αν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα ζήτημα από πλευράς του κ. Καμένου, αν τίθεται ένα ζήτημα, ένας προβληματισμός εκ μέρους σας για το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή σε ένα σημαντικό, σε ένα μείζον εθνικό θέμα. Κύριε Αράντου, η κυβέρνηση και η χώρα στην αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού ζητήματος, πορεύεται με σταθερότητα, πορεύεται με σαφήνεια και πορεύεται με αίσθημα εθνικής ευθύνης. Μπορεί όντως να μην έχουμε κατορθώσει να φτιάξουμε μία ευρύτατη συσπήρωση κοινοβουλευτικών δυνάμεων που να συγκλίνουν σε αυτή την λογική, και αυτό εξαιτίας της τοποθέτησης του κυρίου Μητσοτάκη. Υπάρχει όμως ευρεία σύγκληση σε πολιτικό και κοινωνικό πεδίο, προκειμένου να μπορέσει να βρεθεί μία λύση. Ναι, αλλά δεν σε προβληματίζει ότι υπάρχει άλλη γραμμή εκ μέρους του κ. Καμένου. Κοιτάξτε, είναι σεβαστή η άποψη, η διαφορετική. Άρα και στο εσωτερικό σεβαστή, του Κοινοβουλίου και στο εσωτερικό, της κυβέρνησης. Διότι, κυρία Ράντου, ανακαλύπτουμε με καθυστέρηση και στην Ελλάδα τα προβλήματα τα οποία έχουν οι κυβερνήσεις συνεργασίας. Έχουν πάρα πολλά θετικά, πολύ θετικότερα από τις δυσκολίες που έχουν. Ναι, αλλά βεβαίως έχουν και δυσκολίες. Ένα ζήτημα, όπως είναι το Σκοπιανό, σε μια συγκυρία θα που σας απαντήσω. Αυτά τα ζητήματα δεν επιλέγεις αν θα ανοίξεις Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Ανοίγουν μία φορά στα 10 χρόνια. Συντρέχουν αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις, συντρέχουν ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε στη γραμμή που είχε τη δεκαετία του 2000 ο Κώστας Καραμαλής, πολιτικός αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ, του έχουμε σούρει τα εξαμάξη την περίοδο που κυβερνούσε. Τη δεκαετία του 90 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πολιτικός αντίπαλος του συνασπισμού, του είχαμε σούρει τα εξαμάξη στην περίοδο που κυβερνούσε, ώστε να μπορέσει να βρεθεί μια λύση για τη χώρα. Αυτό είναι, κύριε Πιπίνη, το ζήτημα. Αν δεν έχετε τη στήριξη μερίδας της αντιπολίτευσης, προφανώς δεν μπορεί να περάσει αυτή η συμφωνία. Δεν έχετε την πλειοψηφία. Από τη στιγμή που ο κύριος Καμένος δεν στηρίζει, φαίνεται ότι δεν στηρίζει μια συμφωνία που θα έρθει, που θα περιέχει σύνθετη ονομασία, δεν μπορεί η κυβέρνηση να εγκρίνεται μια τέτοια πρόταση. Εγώ να σε ρωτήσω κάποιο συγκεκριμένο σε σχέση με τη στάση του κυρίου Καμένου. Έστω ότι βρίσκεται μια λύση στο θέμα των Σκοπίων, έρχεται ως πρόταση για κοινοβουλευτική έγκριση, υπάρχει αυτή η κοινοβουλευτική έγκριση. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ο κύριος Καμένος να διαπραγματευτεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ την εκκίνηση των ενταξιακών διαδικασιών της χώρας των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Τι θα γίνει, θα συνεχίσει να είναι στη θέση αυτή. Να τα πάμε ένα-ένα. Ναι, και να μην κάνουμε προθύστερα σχήματα. Πρώτον, την τελική απόφαση για αυτά τα ζητήματα την παίρνει το Κοινοβούλιο. Ναι. Είναι λογικό σύμφωνο. Διαφορετικά κόμματα με διαφορετικές αφετηρίες και αναλύσεις να έχουν και διαφορετική τοποθέτηση. Εγώ, για παράδειγμα, είδα την τοποθέτηση του κυρίου Βενιζέλου με απολύτως θετικό μάτι, σε αντιδιαστολή με ιστορικά διαφορετικές τοποθετήσεις που είχε πάνω στο ζήτημα ο κύριος Σαμαράς. Αν το θέμα άνοιγε στην προηγούμενη συγκυβέρνηση, και εκεί, κατά τη γνώμη μου, πιθανόν να υπήρχαν διαφορετικές τοποθετήσεις. Το δεύτερο. Δεν ήθιστε να λύνονται εθνικά θέματα με τη βοήθεια της αντιπολίτευσης. Συνήθως η κυβέρνηση. Από το 2012 και μετά, κύριε
κύριε Πιπίνη, έχουμε κυβερνήσει συνεργασία. Και νομίζω τα επόμενα χρόνια και με δεδομένη την απλή αναλογική θα έχουμε κυβερνήσει συνεργασία. Θα, έχουμε, αντιπολίτευση, λέω, θα έχουμε λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις και είναι ζήτημα ορίμανσης του πολιτικού μας συστήματος που την ευθύνη, την τελική ευθύνη, όπως ορίζει το Σύνταγμά μας, θα την έχει το Κοινοβούλιο. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Βλέπουμε, κύριε Ζαχαριάδη, να γιατί, συμμετέχουν είναι, βουλευτές, γιατί είναι κάτι φρέσκο, είναι κάτι πρόσφατο. Που αποτελούν κυβερνητικό εταίρο του ΣΥΡΙΖΑ και να διαδηλώνουν κατά τη κυβέρνηση ή κατά των προτάσεων που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουμε ξαναδεί σε άλλη περίπτωση αυτό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τελική πρόταση. Στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και πιθανώς στο συλλαλητήριο της Αθήνας εκφράζεται από αυτούς τους ανθρώπους μία άποψη, μία γνώμη. Το αν κάποιος θεωρεί ότι δίνει διέξοδο ή δεν δίνει διέξοδο είναι ζήτημα πολιτικής ανάλυσης. Εγώ θεωρώ ότι αυτά έχουν κριθεί από τη δεκαετία του 90 και δεν δίνουν διέξοδο. Και αυτή την τοποθέτηση από τη δεκαετία του 90 είχε και μεγάλο τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που την κράτησε και το 2000. Τι έγινε όμως από εκεί και μετά και σήμερα, δεν μπορούμε να έχουμε μία ευρύτερη συνεννόηση. Στη Νέα Δημοκρατία, από το 2012 και μετά, θα σας πω, από το 2012 και μετά μπήκανε πολιτικά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια βρισκόντουσαν στο λαός, όπως ο συμπαθής κατά τα άλλα κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, οι οποίοι τράβηξαν τη γραμμή του κόμματος από τα τότε προς τα δεξιά. Και τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή, επί της ουσίας, σε μια σειρά τέτοιων ζητημάτων, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τη θέση και τη γραμμή. Τη θέση και τη γραμμή. Τη θέση και τη γραμμή του Κώστα Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στην οποία εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά, αλλά έχει την ηγεμονία των απόψεων του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Αν δείτε, κυρία Ράντου, τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μιλούσε για την κυρία Μπακογιάννη και για τον κύριο Καραμαλή όταν ήταν προβεβλημένος τέλεχος του ΛΑΟΣ, δεν έχει μιλήσει έτσι ο κύριος Γεωργιάδης για τον Τσίπρα. Μάλιστα. Μιλούσε με χειρότερο τρόπο. Και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης καταγράφει αυτή την άποψη ως πλειοψηφικό ρεύμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνω με την απάντηση στο ερώτημά σας, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου. Οι διαφορετικές απόψεις και στο επίπεδο της κυβέρνησης και στο επίπεδο της αντιπολίτευσης είναι απολύτως σεβαστές. Εκτιμώ ότι όλα τα κόμματα τα οποία πολιτευόμαστε στην Ελλάδα πλην της Χρυσής Αυγής για λόγους συγκεκριμένους ιστορικούς, πολιτικούς, ιδεολογικούς, είμαστε πατριωτικά κόμματα και θέλουμε το καλό της πατρίδας μας, της χώρας μας. Κρίνονται λοιπόν στρατηγικές, κρίνονται θέσεις, κρίνονται διαδρομές. Είναι υπεύθυνη λοιπόν η στάση του κυβερνητικού. Λέω ότι όλες οι προτάσεις είναι σεβαστές. Μου κάνει εντύπωση ότι για τον κύριο Καμένο, για παράδειγμα, λέγανε κάποια μίντια, κάποιοι αναλυτές, κάποιοι δημοσιογράφοι ότι είναι ακραίος, ότι είναι ψεκασμένος, ότι είναι. Τώρα που ο κύριος Μητσοτάκης πιθανόν έχει μία θέση και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης κοντινής του κυρίου Καμένου, αυτούς δεν τους λένε ψεκασμένους, μόνο ο Καμένος τους πειράζει, καταλάβατε. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, η αλήθεια είναι ότι... τίποτα κοντινό με τον κύριο Καμένο, τον οποίο σήμερα, για να μην κάνουμε τη μεγάλη σημαία με τα βίντεο και τις τρίχες, σώσατε παραβιάζοντας το δικαίωμα της μειοψηφίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής. Και ενώ από τη μία λέτε ότι είστε η κυβέρνηση της κάθαρσης και του όλα στο φως και στην εξεταστική για την υγεία αρνείστε να συζητήσετε οτιδήποτε αφορά τη δική σας θητεία και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας παραβιάζοντας τον κανονισμό και παρά τη γραμμοδότηση Επιτροπής επί του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, αρνείστε να εξεταστεί υπόθεση Καμένου και Σαουδικής Αραβίας. Άρα, παρακαλώ πολύ, μην μας πλησιάζετε ούτε αισθητικά με τον κύριο Καμένο. Τώρα, επειδή έχουμε τον κύριο Ζαχαριάδη, μένω έκπληκτο. Σήμερα έμαθε ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ ήμουν βουλευτής του λαός και ότι ήμουν πολιτικός αντίπαλος του Κώστα Καραμαλή και του Τώρα Παγκογιάννη το 2008. Σήμερα το κατάλαβε ο κύριος Τσίπρας. Τα μαθαίνουμε με μια καθυστέρηση. Είναι ο Τσίπρας σε ρόλο random plan, αν διαβάζετε μικρή. Πάμε όμως στην ουσία, επειδή άφησα κάτι τον κύριο Ζαχαριάδη και έτσι πολύ με ιντρίκαρε. Λέει, μα ακούστε πώς μιλούσε ο κύριος Γεωργιάδης, ο νυν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τότε για τον Καραμαλή και την Παγκογιάννη. Και μετά υπερασπίστηκε τον Καμένο, ο οποίος έχει γράψει βιβλίο ότι ο κ. Μπαλαούρας, ο κ. Μανιός και η κυρία Τασία Εξωτελοπούλου ήσαν τρομοκράτες και μέλη του 17 Νοέμβρη. Δεν πειράζει τον κύριο Ζαχαριάδη ότι συγκυβερνάμε τον κύριο Καμένο που λέει για τρία προβεβλημένα στελέχη και βουλευτές του κόμματός του ότι ήσαν τρομοκράτες, αλλά τους πείραξε η φρασιολογία Γεωργιάδη. Πάμε και λίγο στο βίντεο πρόκειται, που παρέθεσε η κυβέρνηση. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Πρόκειται, φορώ ένα καπέλο να σας το βγάλω. Πρόκειται περί άλλης μίας γελιότητος.
Γιατί φυσικά αν παίξω εγώ τα βίντεο, κυρία Ράντου, του τι έλεγε ο Τσίπρας πριν από 10 χρόνια. Αν θυμηθώ, ας πούμε, όταν πήγαινε στο Σύνταγμα και έσυνε τα λαϊκά δικαστήρια κατά του Προέδρου της Αμερικής, mm-hmm. ως πρόεδρος της ΚΝΕ. Αν θυμηθώ τα Go Back Madame Merkel που είναι προθεσινά. Αν θυμηθώ, θα καταλήξει το μνημόνιο με ένα άρθρο και ένα νόμο, θα μου πει ο κ. Ζαχαριάδης. Αυταπάτες. Συνήλθαμε. Τώρα όμως η Σκοπιανή επανέχει την προσκύνηση. Εσείς λέτε ότι ήταν αυταπάτη η θέση για την Νέα Δημοκρατία. Εγώ εξέφραζα τότε τις θέσεις του τότε κόμματος μου, ως είχα υποχρέωση να κάνω και ως με είχαν διατάξει τότε ψηφοφόροι. Τώρα το θεωρείτε ξεπούλημα. Να απαντήσω, συγγνώμη. Παρετήθηκα, κύριε Ζαχαριάδη, εγώ σε αντίθεση με όσο έχετε πάρει εσείς από άλλα κόμματα, όπως παραδείγματος χάρη την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Παρετήθηκα εγώ από βουλευτής και από υπουργός, πήγα σπίτι μου, πούλαγα βιβλία. Μετά με εξέλεξαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με σταυρό, έχοντας πλήρη γνώση του τι έλεγα πριν. Άρα περσινά ξανά στα βίλια, είναι η απάντηση. Mm-hmm. Αν θέλετε να μιλήσουμε. Μου επιτρέπετε να πω κάτι αλλά θετικό για εσάς. Μπορώ να πω κάτι θετικό για τον κύριο. Ένα λεπτό. Είναι θετικό. Ναι. Εγώ δεν κατηγορώ τον κύριο Γεωργιάδη ότι άλλαξε κόμμα, ότι. Λέω ότι ο άνθρωπος είναι συνεπής. Το λέω για θετικό στον κύριο Γεωργιάδη. Άρα λοιπόν, κύριο Γεωργιάδη, θεωρείτε και σήμερα. Ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ναι, κυρία Ράντου, με το πολιτικό του δαιμόνιο, με τα επιχειρήματά του, με τις απόψεις του, έχει σήμερα την ίδια γραμμή και την ίδια θέση που είχε στο Λάος και έχει τραβήξει από τα αυτιά, από τα μανίκια, από τα μαλλιά, από τη μέση, τον κύριο Γεωργιάδη, Μητσοτάκη, και τον έχει κάνει καρατζαφέρι. Να κάνουμε συζήτηση, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, επιτρέψτε μου, θέλω να μου απαντήσετε αν θεωρείτε και σήμερα ότι είναι ξεπούλημα η χρήση του όρου Μακεδονία στην ονομασία των Σκοπίων. Γενικά τα 10 χρόνια που μεσολάβησαν με έχουν οριμάσει ως προς τη φρασιολογία. Αλλά θέλω να είμαι σαφής. Εγώ δεν θέλω το όνομα Μακεδονία στο όνομα. Δεν το θέλω. Την διαφορά με τον κ. Ζαχαριάδη. Ο κ. Ζαχαριάδης το θέλει. Ασχέτως του τι θα γίνει στο τέλος και τι είναι εφικτό να γίνει ή όχι, η βασική μας διαφορά στο τραπέζι είναι ότι ο κ. Ζαχαριάδης εκπροσωπεί ένα πολιτικό χώρο που Μακεδονία τους ανέβαζε σκέτο, Μακεδονία τους κατέβαζε. Εγώ εκπροσωπώ ένα πολιτικό χώρο, και δεν είναι έτσι. Δεν σήμερα είναι. Είδα το ψήφισμα της νεολαίας σας. Σήμερα. Στο συνέδριο της νεολαίας σας υπάρχει ψήφισμα που το έχω ανεβάσει και αν δεν το ανεβάσουμε, όσο τελειώσει την εκπομπή μας. Μίλησαν για ελληνικό εθνικισμό. Όχι για τον ελληνικό εθνικισμό. Υπάρχει επίσημη θέση του νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι δικαίωμα των Σκοπίων να λέγονται Μακεδονία. Ναι. Άρα ο κ. Ζαχαριάδης εκπροσωπεί ανθρώπους που η επιθυμία τους είναι τα Σκόπια να λέγονται Μακεδονία. Εγώ εκπροσωπώ ανθρώπους που δεν θέλουν να υπάρχει το όνομα Μακεδονία. Εσείς όμως. Είμαστε ενωμένοι. Ωραία, εσείς είχατε αυτή τη θέση. Το κόμμα σας όμως δεν έχει εκφράσει μια ξεκάθαρη θέση, όπως σας κατηγορεί και η κυβέρνηση, για το ονοματολογικό. Τοποθετήστε. Μισό λεπτό και να ολοκληρώσω λίγο. Τοποθετήστε για το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει εξάλληψη του αλλητρωτισμού μέσω της αλλαγής του συντάγματος. Στο θέμα της ονομασίας, ακούσαμε και σήμερα τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να είναι μια λύση στο όνομα που θα γίνεται αποδεκτή από τους Έλληνες. Τι θα πει αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Ρητός δεν είπε τη λέξη για το είπε κάτι αυτό που έπρεπε να πει. Δεν θα διχάσουμε τους Έλληνες για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς. Ναι. Κοινό. Όνομα που δεν θέλει ο ελληνικός λαός. Πώς θα το καταλάβετε όμως το τι θέλει ο ελληνικός, θα γίνει δημοψήφισμα. Πώς θα το διαπιστώσει. Άρα μισό λεπτό. Λέτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε. Μετά το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Και μετά το επικείμενο συλλαλητήριο της Αθήνας. Όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλει και δεν θέλει ο ελληνικός λαός. Μην κοροϊδευόμαστε λίγο. Άρα... Δεν είμαστε, ξέρετε, και καμία ήπειρος χώρα. Ένα μεγάλο χωριό είμαστε. Άρα, κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει μια στροφή, μια διαφορετική στάση του κόμματος σε σχέση με αυτό που λέμε απόφαση του Βουκουρεστίου του 2008 για μια σύνθετη χρήση του νόμου. Αυτό που έλεγε τότε η Νέα Δημοκρατία εις απάντηση των τότε δικών μου θέσεων. Ναι. Γιατί παίζει ο κ. Ζαχαριάδης τη δική μου θέση, δεν παίζει τότε απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είναι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ελιχθεί. Εγώ εσάς υποστηρίζω σε ένα εξαιρετικά δύσκολο διπλωματικό περιβάλλον τότε, όπου τότε πράγματι πίεζαν πάρα πολύ οι ΗΠΑ κυβέρνηση Bush για να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Ενώ σήμερα ουδής ασχολείται στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία ανάλογη πίεση. Και μπόρεσε ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Μπακογιάννη τότε με αυτούς πολύ ωραίους χειρισμούς να περισσώσουν το όνομα. Γιατί ακούστε ποια είναι η μεγάλη διαφορά που και εγώ τότε δεν το καταλάβαινα το 8. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Τώρα το κατάλαβα. Ναι. Το 8 φώναζε ο Γεωργιάδης. Τα βίντεο που παίζουν. Φώναζε. Και ο Καρατζαφέρης φώναζε και ο Βορύδης φώναζε και όλοι φωνάζαμε. Και κάναμε δύο φορές συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη. Δύο φορές. Και έλεγε ναι, μου κατέβαινε τότε για σύνδετη ονομασία. Ξέρετε πόσο μαζέψαμε. 20.000. 25. Γιατί σήμερα μαζεύτηκε μισό εκατομμύριο, μπορεί να μου το εξηγήσετε. Γιατί το 8 ώρα μετά κατέβηκαν 25.000 να μαζεύει μισό εκατομμύριο. Καλά, διαφορά ποια είναι. Άρα λέτε είναι συνολικό. Γιατί, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά είναι η συνολική διαδικασία. Είναι κάτι πιο βαθύ και πιο κακό δηλαδή... για τον Τσίπρα.
το 8, όσο καν φώναζε ο Γεωργιάδης με τα βίντεο που μου κάνουν τώρα διαφήμιση. Παιδιά, κατεβείτε στους δρόμους και στα συλλαλητήρια. Η συλλογική μας ψυχή είχε εμπιστοσύνη στον Κώστα Καραμάλη. Και ξέρετε τι έλεγε ο Έλληνας. Αποκλείεται ο Καραμάλης να υπογράψει κάτι που θα βλάψει στην Ελλάδα. Σήμερα γιατί κατεβαίνει ακόμα στους δρόμους? Γιατί η συλλογική μας ψυχή δεν έχει εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα. Και πιστεύει ότι ο Τσίπρας να κρατήσει την καρέκλα μπορεί να υπογράψει τα πάντα. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Τα βίντεο που παίζουν είναι διαφήμιση για την τότε δημοκρατία και ζημιά. Άρα δεν είναι τόσο πολύ το όνομα, δεν είναι το όνομα τόσο το θέμα, όσο το πρόσωπο το οποίο διαπραγματεύεται. Όχι, δεν καταλάβατε, σας είπα. Λέω μήπως τότε ο ελληνικός λαός, παρόλο που δεν ήθελε τη σύνθετη ονομασία, δεν κατέβηκε. Άρα γιατί στον Καραμαλή είχε εμπιστοσύνη. Άρα δεν είναι μεγάλη σημασία ο κόσμος αυτό. Σήμερα ο κόσμος κατεβαίνει γιατί στην πραγματικότητα σου λέει αυτό που του είπα πριν και κουνιότανε. Μα ο Τσίπρα που του έλεγε Μακεδονία, ο Τσακαλώτος που έχει υπογράψει να λέγονται Μακεδονία, ο Κατρούγκαλος που έχει υπογράψει να λέγονται Μακεδονία, θα υπερασπιστεί το όνομα της Μακεδονίας? Αυτό λέει στον ουσία κόσμο. Έχει και αντικυβερνητικό χαρακτήρα αυτή η διαδήλωση. Καλά, σφόδρα, προφανώς. Μα όταν έχει μια κυβέρνηση που με τα χείλη του Πρωθυπουργού έχει εκφράσει μια άποψη Α και έχει μισό εκατομμύριο στους δρόμους που λέει μια άποψη Β, προφανώς είναι και αντικυβερνητική. Και αν θέλετε, η μεγαλύτερη ζημιά που έχει πάθει ο Τσίπρας τώρα, όσο και αν δεν τον πάθουν, αυτή είναι κατά τη γνώμη μου. Μέχρι τώρα τι λέγαμε στους έξω. Τα ψηφίζω όλα γιατί δεν παίρνει κανένα δρόμο. Αυτό λέγαμε έξω. Τώρα, παιδιά, το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι. Τώρα την Κυριακή θα μιλήσει ο Μίκης Θοδωράκης. Άντε να δω πώς θα βγάλουν ακροδεξιό το Μίκη Θοδωράκη τώρα. Μπλέξανε. Αυτό πάντως είναι ένα ερώτημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εκεί όπου κέρδιζε στην πλατεία, εκεί όπου κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία, τώρα φαίνεται ότι χάνει. Κοιτάξτε. Το φοβάστε το συλλαλητήριο? Όχι, δεν το φοβόμαστε. Τα παρακολουθούμε όλα, τα ακούμε. Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με όλους, ακόμα και με αυτούς οι οποίοι θα κατέβουν στο συλλαλητήριο και θα πούνε όχι εκτός από τους ακροδεξιούς, τους φασίστες και τους γραφικούς, που είναι μια υπαρκτή μερίδα μέσα στο συλλαλητήριο. Πολλές φορές μπορεί να δίνουν τον τόνο. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι που κατεβαίνουν σε ένα συλλαλητήριο δεν είναι έτσι. Ακούστε όμως τι έκανε προηγουμένως ο κύριος Γεωργιάδης και πραγματικά εμένα με μάγεψε. Το λέω επειδή έχω μαγευτεί από αυτό. Για πείτε μου. Ενώ σήμερα. Μπορείτε να με ψηφίσετε, θα με ψηφίσετε στο Β' Αθηνών. Με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, σαν πολιτικό αντίπαλο. Ακούστε. Ενώ σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα social media ένα βίντεο με αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει: πέρασαν 10 χρόνια, ορίμασα. Αλλά εντάξει, τα σέβομαι αυτά. Λέει: η συλλογική ψυχή τότε του ελληνικού λαού εμπιστευόταν τον Κώστα Καραμαλή. Μέσα σε εισαγωγικά. Ο κύριος Γεωργιάδης τότε τον έβριζε χειρότερα από ό,τι βρίζει σήμερα. Τα πέτυχε τον κύριο Γεωργιάδη, σας λέω. Δεν κατάφερε να κατέβει τον κόσμο δρόμο τότε. Ενώ, αν εξαιρέσουμε την περίοδο του σημερινού συλλαλητηρίου, θα μπορούσε με την πολύ ωραία επιχειρηματολογία του κυρίου Γεωργιάδη να πούμε ότι η συλλογική ψυχή του Έλληνα, επειδή δεν βγαίνει για να διαδηλώσει για τα μνημόνια και τα δύσκολα μέτρα που κλείσαμε στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη αξιολόγηση, εμπιστεύεται τον Τσίπρα. Όχι, δεν την είναι. Ίδια στιγμή λάθος, που παιδί. Ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης έχει σύρει στον Τσίπρα τα μοίρια όσα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ πέρα δεν είναι το ζήτημα ποιος θα κάνει τις καλύτερες λεκτικές τρίπλες, ποιος θα πει τα καλύτερα επιχειρήματα, ποιος θα κάνει εφιολογήματα και ποιος θα πει εξυπνάδες. Το ζήτημα είναι, έχουμε στρατηγική για τη χώρα και τη θέση της στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ανεξάρτητα από το τι θέλουν για την ευρύτερη περιοχή, το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, όμως, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί και οι Κινέζοι. Εμείς τι λέμε, κύριε Αράντου, και γι' αυτό είναι τυχοδιοκτική. Την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού που φαίνεται όχι από έναν. Βεβαίως, η ετοιμιγωρία δεν αποτυπώνεται σε συλλαλητήριο, αποτυπώνεται σε κάλπες. Γι' αυτό θεωρούμε, κύριε Αράντου, είναι βασικό το επιχείρημα. Επιτρέψτε να τελειώσω, δεν θα αποφύγω το ερώτημά σας. Γι' αυτό θεωρώ την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη τυχοδιοκτική και πολιτικά επικίνδυνη. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης μετά από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και να λέει ότι προσπαθούμε να ενώσουμε τους Σκοπιανούς, έτσι τους αποκάλεσε. Κανένας άλλος Ευρωπαίος ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος δεν αποκαλεί τους γείτονες Σκοπιανούς. Κατοίκους της Φύρου πρέπει να τους αποκαλούμε. Ενώ γνωρίζει ότι το πολιτικό σκηνικό στη Φύρου δεν είναι ενιαίο. Ενώ γνωρίζει ότι έχει γίνει πολιτική αλλαγή, ενώ γνωρίζει ότι υπάρχουν εθνικιστές στην αντιπολίτευση και λέει προσπαθεί ο Τσίπρας να διχάσει τους Έλληνες. Ποια είναι η βασική γραμμή που προσπαθεί αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, ο Κοντζιάς, η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα να ενώσει και να λύσει το θέμα? Η γραμμή του 2008 στο Βουκουρέστι,
που ο Τσίπρας μόλις είχε αναλάβει πρόεδρος του συνασπισμού και το κόμμα μας έπαιρνε 4%, η γραμμή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τη δεκαετία του 90. Ωραία. Δείτε, που επικαλείστε όμως δείτε πολιτικούς. Την εγώ τοποθέτηση. Σας λέω τον κόσμο τον ακούτε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Η πολιτική, κοιτάξτε, η πολιτική δεν βρισκόμαστε σε κάποιο δικτατορικό καθεστώς. Mm-hmm. Είναι η απόφαση της λαϊκής ετιμιγορίας. Οι πολιτικοί ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από τον ελληνικό λαό. Η τοποθέτηση που έκανε τότε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ναι, ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, φέρει πίσω του ένα κοινωνικό, ιστορικό και πολιτικό φορτίο. Μάλιστα. Δεν ανέβηκε κάποιος ή αυτή η τοποθέτηση που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Το είπε και εισαγωγικά, άλλαξα θέση. Αλλά ναι, ναι. Με ψήφισε ένας κόσμος. Είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνω πρώτος σε σταυρούς. Καθορίζω μια κατάσταση. Άρα λοιπόν. Ναι. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι εκεί. Για λόγους ακρίβειας. Εντάξει. Να απαντήσω την άλλη φορά μπορεί να βγείτε τρίτος, μπορεί λοιπόν, να βγείτε πρώτος. Τη λογική, να τελειώσω ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με νυφαλιότητα και ψυχραιμία αυτά τα ζητήματα. Είναι θετικό το γεγονός ότι από το χώρο του Δημοκρατικού Κέντρου, της κεντροαριστεράς, του κινήματος αλλαγής και σας είπα και την τοποθέτηση του κυρίου Βενιζέλου, βλέπουμε μία τοποθέτηση που θέλει να δώσει μια περπατησιά στη λύση και καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία να αναλογιστεί την ιστορική της ευθύνη και να μην χαϊδεύει καταστάσεις. Διότι αν ζητάει πραγματικά ο κύριος Μητσοτάκης. Άμα δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία τη στροφή προς το πιο έτσι, προς την πιο δεξιά πορεία επί του ονοματολογικού. Θα πηγαίναμε όλοι μαζί. Αν υπήρχε κίνδυνος έξαρσης του εθνικισμού ή δημιουργίας νέων κομμάτων στα δεξιά της Δημοκρατίας ή άλλος χρυσής αυτής. Δεν γνωρίζω καλά το χώρο. Δεν γνωρίζω καλά το χώρο. Πολιτικά είναι ανάχωμα όμως. Είδα ότι μερικοί από τη Νέα Δημοκρατία καταπιήκαν ένα μαγκάλι κάρβουνα επειδή βγήκε και τώρα, μίλησε ένας στρατηγός. Λοιπόν, ναι. Δεν θέλω να μονοπολίσω την συζήτηση. Ναι. Νομίζω όμως ότι οι πολιτικές δυνάμεις έχουν ιστορική ευθύνη όχι απλά να μαζεύουν ένα ακροατήριο, αλλά να το καθοδηγούν κιόλας. Είναι ακριβώς το παράδειγμα των αγανακτισμένων του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Πώς καθοδήγησε το ακροατήριο στις μεταρρυθμίσεις που τώρα ψηφίζει, όταν έλεγε η Γερμανοτσολιάς προσκυνημένοι επιλογούσιντες να καεί τον Μπρουτέλο Βουλή. Δηλαδή εδώ τα έχουμε τραλατίσει στη ζωή, δεν υπάρχει. Είναι στελέχωμα συλλογική αμνησία. Θυμούνται τις δηλώσεις του πρώτου δεκαετίας ξανά του Τσίπρα πρώτου τριετίας. Πάμε όμως τώρα στην ουσία, γιατί δεν θα τα αφήσω να απάντησα αυτά. Ο κ. Ζαχαριάδης έχει κάνει μια λογική αντίφαση άξια επένου από δάσκαλο ρητορικής. Ακούστε τι είπε. Σημασία δεν έχει τι λέγαμε στο παρελθόν, έτσι ξεκίνησε. Σημασία έχει τώρα, έχουμε στρατηγική, τα Βαλκάνια. Και το λέει το κόμμα του σήμερα παίζει το βίντεο μου προ 10 ετών. μιλάμε για τις θέσεις μας τώρα και τις στρατηγικές μας στα Βαλκάνια και ασχολούμαι με τι έλεγε ο βουλευτής του λαού Άδωνης Γεωργιάδης προ 10 ετών. Αυτό λέει για να καταλάβετε το λογικό αδιέξοδο και τη μεγάλη αντίφαση στην οποία βρίσκονται. Γιατί βρίσκονται όμως τώρα τόσο μπλεγμένοι, γιατί ο λαός είναι απέναντί τους. Τι άλλο είπε ο κ. Ζαχαριάδης, η λαϊκή βούληση εκφράζεται στις κάλπες, όχι στις πλατείες. Συγγνώμη, χαίρομαι, είναι ωραία θέση αυτή. Αλλά έχω από την αριστερά μια ολόκληρη ζωή να λέει οι λαϊκοί αγώνες είναι στο δρόμο και όχι στη Βουλή. Τα ακριβώς ανάποδα έλεγε ο Ζαχαριάδης το κόμμα του, τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια. Mm-hmm. Ξαφνικά καταλάβανε ότι η Βουλή μετράει και όχι ο δρόμος. Ναι, αλλά και εσείς κύριε Γεωργιάδη, το κόμμα σας τώρα φαίνεται να λαμβάνει υπόψη ένα συλλαλητήριο. Άρα... Δεν αποφεύγω τίποτα, mm-hmm. Με Ζαχαριάδη, εγώ απαντάω όλα. Τι έχω τίθε να πάρεις. Τρίτο. Λέει, είμαστε με τις θέσεις Μητσοτάκη του 92. Ναι. Ο κ. Ζαχαριάδης, εδώ δεν τον κατηγορώ, γιατί είναι βασικά πολύ μικρός. Το λέω θετικά, είναι νέος, δεν εννοώ έτσι. Είναι νέος και νέος φέρελπος πολιτικός. Το 92, στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, η τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ναι. Σε ποιο πράγμα? Στην απόφαση ότι η ονομασία δεν συμπεριλαμβάνει το όρος Μακεδονία. Mm-hmm. Το μόνο κόμμα που το 92 είπε είμαι υπέρ της συνθέτου ονομασίας, ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είπε για το 92, έλεγε αυτό που λέει ο Γεωργιάδης σήμερα. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν βγάζουμε άκρη. Ωραία. Τρίτον, θέλω να... ναι. Ακριβώς έτσι, τα πρακτικά να μένουμε όμως το του ένα Συμβουλίου να των Πολιτικών κάνουμε... Αρχηγών αποτελεί ιστορικό κεκτημένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δια της Προέδρου του ψήφισε όχι στο όνομα Μακεδονία ή σύνθετό του. Να είμαστε εννοημένοι. Πάμε λοιπόν τώρα. Στο προκείμενο, σήμερα τι έχει συμβεί. Με ρωτάτε αν η Νέα Δημοκρατία έλεγε υπόψη στο συλλαλητήριο. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα που το ακούω με μια κριτική διάθεση από ένιους, μερικούς δηλαδή δημοσιογράφους. Ναι. Αλλά νομίζω ότι κακώς το λένε έτσι. Βεβαίως και έλαβε υπόψη στο συλλαλητήριο, είναι η σωστή απάντηση. Ποια είναι η δουλειά των κομμάτων, αν όχι να αντιπροσωπεύουν τον λαό? Φυσικά και ένα δημοκρατικό κόμμα θα λάβει υπόψη του
και τις διαθέσεις του ελληνικού λαού. Δεν είμαστε τύρανοι εδώ. Ναι, αλλά μήπως σας κατηγορήσουν για λαϊκισμό αυτό που κατηγορήσετε στην κυβέρνηση ως αντιπολίτευση. Γιατί λαϊκισμό. Τότε και η αντιπολίτευση έλεγε λόγια τα οποία ήταν ευνοϊκά για το λαό, αλλά τελικά δεν ήταν το λαϊκισμό σε ό,τι αφορά την οικονομία και το μνημόνιο. Άρα, τώρα... Πάμε στο λαϊκισμό. Μα διακινδυνεύεται σήμερα, διακυβεύεται σήμερα κάποιο ζωτικό συμφέρον της Ελλάδος, όπως ήταν ζωτικό συμφέρον της Ελλάδος να μείνει στο Ευρώ, παραδείγματος χάρη, και το πολεμούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ήταν ζωτικό συμφέρον της Ελλάδος να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το πολεμούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ήταν ζωτικό συμφέρον της Ελλάδος να μείνουμε στο πρόγραμμα που το πολεμούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λέει ο κ. Σκουλιαράκης, στο London School of Economics πριν μια εβδομάδα, εάν δεν είχαμε ψηφίσει τα μνημόνια, η Ελλάδα είχε καταστραφεί. Ο αναπληρωτισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Τα μνημόνια και τα τρία από το πρώτο. Ναι. Αυτό ναι, που λέει ο Χουλιαράκης την αλήθεια. Ήταν ζωτικό συμφέρον της Ελλάδος να ψηφίσουν τα μνημόνια. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τότε φώναζε. Ποιο ζωτικό συμφέρον της Ελλάδος διακινδυνεύεται τώρα με τα Σκόπια, μπορεί να με εξηγήσει κανένα σοβαρά. Ποιο. Και αν δεν μπουν τα Σκόπια τον Ιούνιο στον ΝΑΤΟ, τι θα πάει η Ελλάδα. Νομίζω αυτό το περιέγραψε καλύτερα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με το βίντεο που παρέθεσε και η κυβέρνηση το 1994. Θα πάμε στο τέλος, άμα δεν βρεθεί. Να σας απαντήσω. Στο σκέτο Μακεδονία. Και ήδη 120 χώρες. Θα καταλήξουμε να το ήδη 120 χώρες του έχουν. Λάθος είναι αυτό. Ήδη 120 χώρες έχουν πει Μακεδονία. Και... Άρα διαφωνείτε με αυτό που είχε πει τότε. Αλλά σοβαρά. Ο Μητσοτάκης, ο αείμνηστος, μιλούσε στον χρόνο εκείνης της εποχής. Ναι. Από τότε μέχρι σήμερα 120 χώρες, σας λέω, του λένε Μακεδονία. Ακούστε, κύριε Αράμπη, εδώ τι καταλαβαίνετε. Άρα ακόμα πιο εύκολο είναι να παληθεί εντελώς. Ανάποδο είναι. Ανάποδο. Η συνδρομασία για να καταλήξουμε. Δεν το έχει καταλάβει κανένας ακόμα. Δηλαδή, μιλάμε πολύ πρόχειρα. Πρώτα απ' όλα η διένεξη μας εμπόδισε να κάνουμε οικονομική διείσδυση στα Σκόπια, να έχουμε οικονομική σύνδεση στα Σκόπια. Τελείως λάθος. Η Ελλάδα μέχρι πρώτη ήταν η πρώτη χώρα σε επενδύσεις στα Σκόπια, τώρα είναι στην τρίτη θέση λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν μας εμπόδισε η εκκρεμότητα στην ονομασία και στην αναγνώριση να έχουμε οικονομική διείσδυση στα Σκόπια. Αντιθέτως, τη δεκαετία 2000-2010 που είχαμε τη μεγαλύτερη οικονομική διείσδυση, είχαμε και τις χειρότερες σχέσεις. Δεύτερον, όλος ο πλανήτης μέχρι τον αστερισμό του Κεντάβρου να πάμε στο σύμπαν και πιο πέρα, να τους λέει Μακεδονία. Μέχρι να τους πούμε εμείς Μακεδονία δεν έχει καμία σημασία. Θα δώσω δύο παραδείγματα. Δημιουργείται ένα προηγούμενο όμως. Καμία σημασία. Όταν η Δύση υποστήριζε τους εθνικιστές Κινέζους που πήγαν στην Ταϊβάν, του Τσαν Καϊσέκ, και λέγαν τη χώρα που εμείς σήμερα λέμε Ταϊβάν ως εθνικιστική Κίνα, όλος ο δυτικός κόμος αναγνώριζε τη χώρα που εμείς λέμε Ταϊβάν Κίνα. Μέχρι που άλλαξε η πολιτική των ΗΠΑ μετά από 30 χρόνια επί Νίξον. Τα βρήκανε με τους Κινέζους. Οι Κινέζοι είπαν: εμείς δεν δεχόμαστε να λέτε άλλη χώρα Κίνα. Άρα, και ξαφνικά λοιπόν, την άλλη Γεργιάδη. Μέρα. Να το καταλάβετε λίγο. Όσοι τους λέγανε Κίνα, τους είπαν: συγγνώμη, εσείς δεν είστε Κίνα. Σύμφωνα. Μόνο ο κάτοχος του ονόματος μπορεί να το παραχωρήσει σε τρίτο. Πιστεύετε λοιπόν ότι η μη λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι καλύτερη από τη λύση. Εάν έρθει λύση εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού, καμία λύση δεν θέλω. Εάν είναι να έρθει λύση που θα συμφέρει τον ελληνικό λαό, τότε βεβαίως προτιμώ να λυθεί. Εσείς λέτε ότι δεν γιατί είναι προτιμώ... συνθήκες τώρα. Δηλαδή θα μπορούσε να έρθει. Θα προτιμώ να έχω τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Την προτιμώ. Εγώ προτιμώ να σταθεροποιηθούν τα Σκόπια. Εγώ θέλω να υπάρχει αυτό ο κράτος. Μας συμφέρει να υπάρχει. Δεν μας συμφέρει να διαλυθεί. Άρα η γενική μας πολιτική είναι υπέρ της ύπαρξής του. Προσέξτε όμως, δεν θα υπάρχουν εις βάρος μας. Δεν θα υπάρχουν εις βάρος μας. Εκεί καλή λογαριασμοί κάνουν στου άλλου φίλου. Αν θέλουν να υπάρχουν και εμεί να του βοηθήσουμε και να είμαστε καλύτεροι του φίλου, ευχαρίστω. Αν θέλουν να υπάρχουν ει βάρο μα, όχι, δεν είναι προπόθεση. Πώ θα γίνει από τη στιγμή που η αλλαγή του συντάγματο προϋποθέτει και μεγάλη πλειοψηφία εκ μέρου του κοινού. Α τη βρουν. Όταν βρουν την πλειοψηφία, έρθουν. Ναι, αλλά μετά μπορεί να έχουμε έναν ακροδεξιό. Δεν θα μπουν στον άνθρωπο να βαγγέλνουν. Δεν πειράζει. Η σημερινή κυβέρνηση των Σκοπίων θεωρείται ότι δεν είναι η καλύτερη για να λύσουμε το ζήτημα αυτό. Αυτό θα αποδειχθεί στην πράξη. Όταν μα φέρει η σημερινή κυβέρνηση των Σκοπίων αλλαγή του συντάγματο απάντηση του λειτουργισμού. Εγώ θα σα πω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν πολύ πιο ήπιο να έχει αυτό το θέμα, μέχρι που είδα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Ζαρ στον Αλφα. Εγώ από όπου ήταν αντέδρα στο Τσίπρα εκείνη την ημέρα. Λέει με ύφο, προσέξτε, στο Σρόιντερ ήταν. Μου ζήτησε ο κύριο Τσίπρα, και εγώ το δέχτηκα, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να επιτρέπουμε και εσά να λέτε ότι θα πω το μεγάλο Αλεξάνδρου. Δηλαδή, εγώ θα πάω να ζητήσω την άδεια του ΖΑΕΦ για να λέω στο γιο μου ότι είμαστε από του μεγάλου Αλεξάνδρου. Βρήκα πού να σφίξουν τη ζέστα στην απάντηση. Δεν θα μιλήσουμε σοβαρά. Εντάξει, άρα, αυτό το είπε ακριβώς ο πρωθυπουργός Ζαρ στο Σρόιντερ. Μόταμό σα το λέω από το βίντεο.
Και εγώ περίμενα από την άλλη μέρα ο Τσίπρας, εγώ του είπα τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν τον πείραξε τον Τσίπρα αυτό. Μην παίζετε με αυτά τα θέματα. Τι να παίξω, το έχετε τηλεόραση. Μην παίζετε με αυτά τα θέματα. Έχω να παίξω. Γιατί υποτίθεται ότι έχω να παίξω. Έχετε γνώση και πάνω στα ζητήματα τη αρχαία Ελλάδα. Τα είπε ο Ζάεφ στην τηλεόραση. Γεωγραφική περιοχή. Ναι, να δώσουμε και μία απάντηση. Εγώ λέω τι είπε ο Πρωθυπουργό Ζάεφ. Με ρώτησε ο κ. Πιτίνης, να τον θεωρώ καλό. Να συνεννοούμαστε όμω σε όρου ιστορία και διεθνού πολιτική. Ξαναλέω. Και λέω η γεωγραφική περιοχή. Α, συγγνώμη. Περιμένω να μου δοθεί. Απαντάω. Εάν έχει να μα κάνει καλή πρόταση ο κύριο Ζάεφ, είμαστε πολύ ανοιχτοί να την ακούσουμε και να την υποστηρίξουμε. Εάν η πρόταση που μας κάνει δεν είναι καλή, εμείς δεν έχουμε καμία πίεση να λύσουμε το θέμα τώρα. Η εξάλληψη είναι του αλληλεγγύου περνάει μόνο μέσα από την αλλαγή του συντάγματος. Βεβαίως, θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Ποιας είναι ο μοχλός πίεση, γιατί τα Σκόπια ασχολούνται μαζί μας να αλλάξουν το όνομά τους. Για ποιο λόγο ασχολούνται. Γιατί μπορούμε να τους κόψουμε τον δρόμο στον άσφαλτο για γένωση. Αυτός είναι ο λόγος. Αν κάνουμε μια συμφωνία που θα παραθέτει στο μέλλον, θα μεταθέτει στο μέλλον αυτό το θέμα. Πιστεύει κανένας ότι αφού μπουν στο ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γυρίζουν πίσω να τηρήσουν τη συμφωνία. Η ενδιάμεση συμφωνία. Υποτίθεται ότι πριν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ΝΑΤΟ θα μπει αμέσως τώρα, τον Ιούνιο θα μπει. Αν φύγει το δικό μας βέτο, τον Ιούνιο είναι στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε τώρα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενδιάμεση συμφωνία, για να καταλάβετε, την οποία υπερασπίζεται με τα πάση ο κ. Βενιζέλος, τον οποίο εγώ τιμώ ιδιαίτερα. Και εν πωλή θα τα πει ότι η Βενιζέλος είναι αλήθεια. Πράγμα, την διάμεση συμφωνία μας εξασφάλιζε από όλα αυτά. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν πολύ καλή η διάμεση συμφωνία για την εποχή εκείνη που γράφτηκε. Τι δεν έγραψε ο κ. Βενιζέλος. Τι ρίχθηκε ρε παιδιά η διάμεση συμφωνία στα Σκόπια. Απάντηση. Όχι. Εφόσον δεν τήρησα την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, η ενδιάμεση συμφωνία για να ξέρετε έχει λήξει. Η ενδιάμεση συμφωνία έχει λήξει εδώ και πολλά χρόνια. Συνεχίζεται σιωπηλά, επειδή ούτε εμείς την καταγγέλουμε ούτε αυτή. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να δώσουμε συνέχεια το λόγο στον κύριο Ζαχαριάδη. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να μου πείτε, ποια θεωρείτε ότι βέλτιστη λύση στο νοματολογικό. Δεν μπορώ να σα το πω αυτό αυτή τη στιγμή. Ενδεικτικά. Μπορώ να σα το πω αυτό. Εγώ τι θα ήθελα εγώ ίδιο. Θεωρείτε κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι ρεαλιστικό. Η ονομασία τη χώρα αυτή πριν ο Τίτο εφέδωε το μακεδονικό έθνο, εισαγωγικά μακεδονικό, γιατί όπω ξέρετε δεν υπήρχε στην ιστορία μακεδονικό έθνο. Αυτό ήταν μια εφέδρεση του Τίτο. Όταν φοβήθηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που ήταν Βούλγαροι στην πραγματικότητα και η γλώσσα του ήταν Βουλγάρικη, θα μπορούσαν να απορροφηθούν από τη Βουλγαρία, με την οποία διάφορε είχε πολύ κακέ σχέσει, γιατί αυτοί είχαν πάει με τον Στάλιν. Ενώ τι το ακολουθούσε τον τρίτο δρόμο. Τα ενδοκομμουνιστικά τέτοια πληρώνουμε τώρα. Λοιπόν, πα με το τότε λοιπόν για να του πείσει ότι δεν είναι Βουλγαροί. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι αυτά. Για να του πείσει ότι δεν είναι Βουλγαροί, τότε του ονομάτισε Μακεδόνε. Αυτοί μέχρι τότε λεγόντουσαν Βαρντάσκα. Βαρντάσκα ήταν αυτή η περιγνωστή. Και το κράτο αυτό Βαρντάσκα λεγόταν. Άλλαξε το όνομα από Βαρντάσκα σε Μακεδονία όταν ο Τίτο αποφάσισε ότι δεν θέλει αυτό το κομμάτι να πάρει ο Βουλγαρία. Η σλαβική χρήση, όπως είπε και ο κύριος Κοντζιάς, είναι μια λύση, μια πρόπτικη ενδεχομένως στο ονοματολογικό. Η σλαβική χρήση του όρου Μακεδονία. Η αμετάφραστη σλαβική χρήση του όρου Μακεδονία. Κάτι το οποίο συμμερίσχει και ο κύριος Θεοδωράκης. Δηλαδή θα μου πείτε ότι άμα το γράψουν αυτοί στα σλάβικα, όταν θα πηγαίνουν σε ένα ξένο φόρουμ, ναι, δεν θα του γράφουν Μασεντόνια στα αγγλικά, θα του γράφουν στα σλάβικα. Επικαλέστηκε το παράδειγμα τη Σριλάνκα. Τώρα μιλάμε τώρα. Δεν ξέρω σοβαρά κατά πόσο αυτό είναι. Να μιλάμε τώρα σοβαρά. Είναι. Αν γίνει αυτό, ναι, Μασεντόνια θα του λένε παντού, να μα εννοημένοι, να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μα. Τα τέσσερα ονόματα που πρότεινε ο Μάθιου Νίπη, προφανώς. Το ίδιο πιστεύετε, κύριε Ζαχαριάδη. Μπορεί να μείνει αμετάφραστο ή όχι. Εγώ δεν μπαίνω σε μαντεψιέ για τα ονόματα. Και λέω και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχει πει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Εξωτερικών. Όταν λέμε λύση, εννοούμε λύση πακέτο. Και μάλιστα, όταν λέμε δυνατότητα να είναι σύνθετο και να περιέχεται και ο επίμαχος όρος, το εννοούμε. Έτσι. Λοιπόν, είναι κίνδυνος, δεν είναι επιχείρημα διακοπή. Το ότι έχουν αναγνωρίσει 140 χώρες. Και δημιουργεί προβλήματα και στην πολιτική μας στα Βαλκάνια και στην πολιτική του εθνικισμού του Αλβανικού, ναι, και στην τουρκική πολιτική στα Βαλκάνια και σε διάφορες άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο και φυσικό διάλειμμα. Να ρωτήσω κάτι για το διάλειμμα. Τι πράγματα είναι πιο δύσκολο για μας, πιο σημαντικό, να λυθεί το ονοματολογικό ή να μην πουλήσει η Εθνική Τράπεζα την Τράπεζα των Σκοπίων, που είναι η πρώτη Τράπεζα των Σκοπίων. Ποια από τα δύο είναι πιο σημαντικό. Κοιτάξτε, δεν πάμε μέσα στη ζυγαριά. Πάτε να πουλήσει την Τράπεζα, να ξέρετε. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε σε ένα σύντομο break. Γιατί σε ένα σύντομο break. Στρέψαμε να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Ζαχαριάδη. Αφού σας ρωτήσω όμως, κύριε Ζαχαριάδη, πρώτα, δεδομένου και της τελευταίας έτσι φημολογίας για
έτσι, ένα φλερτ με τις δυνάμεις κεντροαριστεράς, με το ποτάμι, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, τα σχετικά δημοσιεύματα τα οποία είδαμε στο φως της δημοσιότητας. Θέλω να μου πείτε, αν μιας και υπάρχει μια σύμπλευση καταρχήν στο θέμα με τα Σκόπια, αν θα ήσασταν περισσότερο θετικός σε μια ενδεχόμενη συνεργασία με κόμματα όπως το κίνημα αλλαγής που φαίνεται να δημιουργείται, περισσότερο από τον τωρινό κυβερνητικό εταίρο που φαίνεται να σας δημιουργεί συνεχώς προς κόμματα. Κοιτάξτε, είναι τελείως άκερη η συζήτηση. Καθόλου άκερη δεν είναι. Θα σας απαντήσω με επιχειρήματα. Μακάρι να είχαμε συμπέσει και με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συγκυβερνούσαμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Μια... Μετά τις εκλογές του 2019, εάν και εφόσον και εγώ το πιστεύω ο ελληνικός λαός μας δώσει την πρωτιά και καταγράψουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την εκλογική τους δύναμη, θα υπάρχουν οι δυνατότητες με βάση τα προγραμματικά κείμενα, τις τοποθετήσεις και τις θέσεις να συζητήσουμε. Εμείς πάντως, από θέση αρχής, θεωρούμε ότι ο χώρος του λεγόμενου Δημοκρατικού Κέντρου, της κεντροαριστεράς, του κινήματος αλλαγής, πρέπει να έχει με εμάς πιο πολλά κοινά και πιο πολλά σημεία επαφής, ανεξάρτητα αν είμαστε σε μια ευρύτερη συνεννόηση ή όχι, σε σχέση με αυτά τα οποία έχει με τον κύριο Βορύδη και με τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό άλλωστε, κύριε Πιπίνη, αν μου επιτρέπετε, γίνεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς έχουμε άριστες σχέσεις με τον κύριο Κώστα, με τον κύριο Σούλτς, με τον κύριο Πιτέλα, με τον κύριο Κόρμπιν. Πιστεύω ότι και στην Ελλάδα θα πρέπει να ομαλοποιηθεί σιγά σιγά ο διάλογος και δεν βάζω κανένα θέμα κυβερνητικής συνοχής μεταξύ των δυνάμεων της ευρύτατης αριστεράς που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ και μιας σοσιαλδημοκρατίας. Θα προτιμούσατε όμως μια τέτοια σύμπλευση με κεντροαριστερές δυνάμεις έναντι του κόμματος των Ελλήνων. Φαίνεται ότι πολλοί και από εσάς από το κόμμα σας χαρακτηρίζεται πιο πολύ εθνικιστικό κόμμα, πιο πατριωτικό. Όχι, εμείς δεν τα έχουμε πει ποτέ αυτά. Ποτέ, ποτέ δεν τα έχουμε. Εγώ δεν τα έχω πει τουλάχιστον. Εγώ πάντα έλεγα. Να ζητήσετε να διεκδικήσετε έτσι μια τέτοια συνεργασία. Η παρούσα Βουλή αποτυπώνει τους συσχετισμούς των εκλογών του Σεπτέμβρη του 2015. Και με αυτή την έννοια έχουμε πάρει μία εντολή από τότε, η οποία εξαντλείται το 2019 και όχι νωρίτερα, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν μου απαντάτε όμως. Σας απαντώ συγκεκριμένα λοιπόν, ότι δεν συζητάμε τη σύνθεση αυτής της κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση έχει εντολή από τον ελληνικό λαό να μας βγάλει από τα μνημόνια και να χαράξει την πρώτη μεταμνημονιακή περίοδο, ανεξάρτητα από τις όποιες διαφωνίες έχουμε, που είναι λογικό να έχουμε διαφωνίες. Αν σταματήσει να σας στηρίζει ο κύριος Καμένος, θα επιδιώξει τη συνεργασία για να μην πέσει. Αυτή η κυβέρνηση έχει πάρει εντολή από το Σεπτέμβρη του 2015 και θα εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια. Η τοποθέτηση του κυρίου Καμένου είναι ακριβώς στον αντίποδα του ερωτήματός σας. Έχουμε ότι δει όμως αλλαγές Ναι, εντάξει. Αν αλλάξει κάτι, θα το συζητήσουμε ξανά. Ότι συνεχίζουμε, ότι προχωράμε. Ωραία. Και παρά. Διότι αυτό επιβεβαιώνει και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει αυτό που λέγανε το λεκτικό σχήμα ή το επικοινωνιακό σχήμα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Συνεργάζονται. Κύριο Καμένο, εάν υπάρχει συμφωνία με το όνομα Μακεδονία, ο κύριος Καμένος έχει θέση στην κυβέρνηση την επόμενη μέρα? Ας υποθέσουμε ότι υπάρξει αυτή συμφωνία. Νομίζω ότι το ερώτημα τρέχει. Νομίζω ότι ο ίδιος ο κύριος Καμένος και ο Πρωθυπουργός έχουν μεταξύ τους επικοινωνία. Η γνώμη μου είναι ότι για να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κυβέρνηση στη σημερινή της μορφή, με τα πρόσωπα στις συγκεκριμένες θέσεις, δεν απαιτείται σύμπτωση απόψεων του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Λέω, και επειδή υπόθηκε, λέω, τα συγκεκριμένα πρόσωπα με τις συγκεκριμένες θέσεις κτλ. Και να απαντήσω και στο ερώτημα της κυρίας Ράντου που έγινε στο προηγούμενο μέρος, ο κάθε υπουργός στο Υπουργείο του έχει προφανώς ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο του ανήκει προσωπικά, αλλά υλοποιεί μια κυβερνητική πολιτική. Δεν παίρνει ο καθένας το χαρτοφυλάκιο και κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι το Υπουργείο του Χ, του Ψ, του Ζ. Είναι συνολική η κυβερνητική πολιτική. Η κυβέρνηση έχει τα συλλογικά της όργανα, έχει τις δυνατότητες να διαμορφώνει γραμμή. Εντάξει, και προχωράει. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν ξέρω αν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για όσα είπατε, αλλά θέλω επίσης να θέσω ένα ακόμη ερώτημα. Δεν μπορώ να το σχολιάσω, Ζαχαρία. Δεν αντέχω. Για το θέμα που έχει ανακύψει με τον κύριο Καμένο, ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να προσεγγίσει τόσο τα ίμια και κάποιοι έτσι το τρόλαραν στα social media, τότε που πήγαινε να εναποθέσει και να ρίξει το στεφάνι προς τιμήν των των αξιωματικών. Θέλω να μου πείτε αν αυτό κάπως υπέσκαψε τα εθνικά μας συμφέροντα, γιατί ακούστηκαν και αυτά στα social media. Θα αφήσω το δεύτερο που είναι πιο σοβαρό για το τέλος.
άκουσα τον κύριο Ζαχαριάδη που είπε να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και να τα βρούνε, ας πούμε, τροματινά πολιτικά εννοώ, ο ΣΥΡΙΖΑ με τις υπόλοιπες δυνάμεις κεντροαριστεράς. Αναρωτιέμαι το θυμό τους αυτό το 2011 στέλνανε στελέχη τους και πετάγανε πέτρες και γεώργια σε βουλευτές Πασόκ. Γιατί φοβάμαι ότι οι βουλευτές Πασόκ τα θυμούνται. Έχω ακούσει πάρα πολλούς βουλευτές του Πασόκ να το λένε στην τηλεόραση αυτό. Επίσης, οφείλω να πω κάτι άλλο. Ποιο που δεν μπορεί να το αρνηθεί ο κ. Ζαχαριάδης. Δύο φορές ο κ. Τσίπρας είχε την ευκαιρία να προτείνει κυβερνητική συνεργασία στον χώρο της κεντροαριστεράς. Δύο φορές. Και αν για την πρώτη, τον Ιανουάριο 2015, πήγες όταν στην εποχή του οξέως αντιμνημονίου και δεν καταλάβαινε τι γινόταν και πήγαινε για να κάνει τη σύγκρουση, δεν μπορούσε να πάει με παλιούς μνημονιακούς, να σου πω, άντε δεν είχε αλλήλεις. Το Σεπτέμβριο του 2015, αφού είχαμε ψηφίσει μαζί το μνημόνιο, αφού είχε κάνει την υποχώρηση, αφού τα είχε βρει με τη Μέρκελ, γιατί επέλεξε πάλι τον Καμένο. Γιατί. Τώρα θυμήθηκε ότι τους αρέσει και το αριστερά, επειδή χάνουν εξουσία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα αυθεντικό ενδιαφέρον και το αριστερά. Υπάρχει ο κλασική ωφελημιστική αντίληψη του κυρίου Τσίπρα, πώς θα διασώσω το πολιτικό μου κεφάλαιο. Αυτό είναι όλο. Επειδή τώρα τον έχει πάρει η βόλτα προς τα κάτω. Μάλιστα. Πάμε τώρα όμως στο δεύτερο ερώτημα. Και από τώρα θα σας μιλήσω πάρα πολύ ήρεμα και πάρα πολύ προσεκτικά. Και κλείνουμε με αυτό. Όταν ο Υπουργός Άμυνας Ελλάδος αποφασίζει ότι θέλει να πάει στα Ήμια, εάν αποφασίσει ότι θέλει να πάει στα Ήμια, πρέπει να πάει στα Ήμια. Γιατί τι λέμε εμείς, ότι είναι ελληνικό έδαφος και δεν είναι γκρίζα ζώνη. Όταν αποφασίσει να το κάνει όμως και δεν μπορεί να πάει στα Ήμια και το σταματάνε τα τουρκικά πλοία σε απόσταση αρκετών ναυτικών μιλίων, τότε δυστυχώς για μας αυτό που κάνει είναι να συμβάλλει στον γκριζάρισμα της περιοχής. Γιατί το εύλογο ερώτημα είναι, γιατί δεν μπόρεσε να πάει στα Ήμια ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Γι' αυτό και καλό είναι αυτά τα θέματα να τα χειριζόμαστε με πολύ μεγάλη περίσκεψη και προσοχή. Δεν θα σας υποδείξω στην τηλεόραση. Σας λέω όμως, δεν θυμάμαι κανένα προηγούμενο Υπουργό Εθνικής Αμήνης να πηγαίνει και να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι κανέναν. Είναι ο πρώτος που το κάνει. Και μου κάνει εντύπωση ο κύριος Χαραχαριάδης, που εκφράζει αυτή την υπεύθυνη γραμμή στο Σκοπιανό και είναι τόσο ας πούμε, άνθρωποι της ισορροπίας και του μέτρου, γιατί είναι πάντα ακραίοι. Πώς το τεράστιο αυτό θέμα που εγκυμονεί τόσους κινδύνους για το Αιγαίο και τις λειτουργικές σχέσεις, κάνουν ότι δεν το βλέπουν. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν βλέπουν ότι δεν τους συμφέρει. Mm-hmm. Έπαιξε λίγο φωτιά, κύριε Ζαχαριάδη, ο κύριος Καμένος, σε ό,τι αφορά τα Ήμια. Κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι ότι το ζήτημα της ρύθμισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων το χειρίζεται με επάρκεια η κυβέρνηση. Ναι. Νομίζω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πράττει με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα όπως αρμόζει στον θεσμικό του ρόλο. Εμείς έχουμε επιλέξει στα ελληνοτουρκικά να κρατάμε χαμηλούς τόνους, αλλά είμαστε ταυτόχρονα και αποφασιστικοί. Και θα περίμενα από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντιπρόεδρο της να είναι πιο μαζεμένοι σε τέτοια ζητήματα, να μην δίνουμε λάθος σήματα προς τα έξω, διότι αυτά εδώ δεν τα λέμε μεταξύ μας σε κάποιο γυάλινο κλουβί που δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι τι λέμε, μας παρακολουθούν και παρά έξω. Μεταξύ των πολιτικών πλοία στο Αιγαίο. Και αν βλέπουν. Μεταξύ μας πολιτικά πλοία εκεί πέρα. Ότι φαγωνόμαστε σε τέτοια ζητήματα, ανοίγουν οι ωρέξεις. Κρατήστε να τσακωθούμε σε όλα τα ζητήματα. Κρατήστε τον πύχη. Ένα μικρό σχόλιο, ένα δευτερόλεπτο, κυρία Ράντου, για τα ζητήματα της σοσιαλδημοκρατίας κτλ. Εντάξει, έχουμε φύγει από αυτό το θέμα, κύριε Ζαχαριάδη. Ένα πάρα πολύ. Έστω, ένα σύντομο σχόλιο. Μια πολύ σύντομη αναφορά. Εντάξει, μπορείτε να πείτε. Ένα δευτερόλεπτο. Πάμε. Η γνώμη μας είναι ότι ο αναπροσδιορισμός που έγινε στην σοσιαλδημοκρατία την ελληνική από το 12 και μετά, δηλαδή η δεξιόστροφη πορεία της, μπορεί και πρέπει να διορθωθεί. Εμείς δεν είμαστε de facto συνομιλητές σοσιαλδημοκρατίας. Είμαστε συνομιλητές μόνο εάν έχει διάθεση να κοιτάξει την κοινωνία και την αριστερά. Λοιπόν, αν θέλει να κάνει παρέα με τον κύριο Γεωργιάδη, δεν μας αφορά αυτό. Να ευχαριστήσω θερμά και τους δύο που ήμασταν έτσι όλοι εδώ για να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση επί του Σκοπιανού, αλλά και για το θέμα που φαρώ στον κύριο Καμένο. Κάπου εδώ, εμείς κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 18:30 εδώ στο SBC με το Live. Καλό βράδυ σε όλους σας.